Πώς το λέω. Πώς είστε. Καλά. Τα πλεξιγκλάς την κάνουν. Τα πλεξιγκλάς την τελειώσαμε. Δεν έχω αξιόλογο τίποτα άλλο. Άμα αλλάξει το δεδομένο θα το αναφέρουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νέο. Σιγά σιγά απλά να προσέχουμε εκεί που δεν έχει πλεξιγκλάς, να βάζουμε λίγο παραπάνω σε κέντρο για να μπορούν να μπουν στο... Γιατί μου λένε μπήκανε μέσα... Μπήκανε πολλά παιδάκια, μωρέ. Ναι, δεν ήταν για επίδεξη αλλά για φανέλες. Όχι, για φανέλες δεν ήταν, ήταν 13-12 χρονών και τέτοια παιδάκια. Σημαίνει ότι μπορείς να μπεις. Βέβαια, βέβαια. Εκεί που το ανοιχτό που δεν έχει πλέξιγκλάς, βουτάς και μπαίνεις. Μάλιστα. Και θα πρέπει να προσεχθεί αυτό και εννοείται ότι δεν ήταν για επεισόδια για να μπορεί να χωθεί κανείς. Αλλά ναι, δεν έχει σημασία. Καταρχήν έχουν φάει πολλές τούμπες στα security. Είναι κρίμα να κυνηγάνε παιδάκια. Δηλαδή δεν τα πιάνει και εύκολα όπως ξέρετε. Είναι λίγο δύσκολα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα ούτως ή άλλως στην ΑΕΚ έχουν στο επίκεντρο το θέμα της ασφάλειας του γηπέδου και της λειτουργίας του. Έχω ξαναπεί με και τα τουρνικέ το στρώσανε. Ναι, έχει στρώσει παντού. Τώρα είχαν χαλάσει. Τα χαλάσαν σκοπίμως δηλαδή. Ναι. Στην 11 και στη 15. Α. Okay. Στην 21 λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Υπήρξε διαμαρτυρία της ΑΕΚ επίσης για τα δακρυγόνα, έτσι, στο Υπουργείο. Ναι, ναι, υπάρχει μια μισολία. Εδώ δεν θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί διάβασε και κάποτε θα έπρεπε να πει για την κροτίδα. Η ΑΕΚ έχει πει για την κροτίδα και έχει κάνει και παράπονα με τις οργανωμένες και όλα έχουν γίνει. Η επιστολή δεν αφορούσε ανακοίνωση της ΑΕΚ, αφορούσε επιστολή στην ελληνική αστυνομία. Για τη χρήση δακρυγόνων και για το γεγονός ότι σε αυτό που σας είπα πριν, που αναφέρεται την επιστολή, στις θεατρονικές έσπασαν τα 11-15, έμπαινε ο κόσμος free. Ναι. Και οι ελληνικές νομίζουν ότι δεν μπορούμε να πάμε. Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης, άμα δεν γίνεται να ανακτήσει τον έλεγχο μιας θύρας. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, έχει υπευθυνότητες πια η αστυνομία στις θύρες. Δεν έχω ιδέα. Βέβαια. Το δεν σου λέω να πάω να σε μαχαιρίσω στη θύρα, εντάξει. Έχεις δίκιο. Εννοώ την ομαλή προσέλευση του κόσμου ενώ στην είσοδο, έτσι. Δεν λέω να είναι στο τουρνικέ και να κόβεις τη αστυνομία, δεν υπάρχει εδώ. Αλλά το να δουν ότι δεν έχεις πάει ένα τουρνικέ και παίρνει ορθές, πρέπει να πέσει η αστυνομία να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Είναι απλό. Και δεν πήγαινε γιατί λέει δεν θα πάνε και θα μας δίνουν. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Αυτό ναι, εντάξει. Εγώ υπάρχει πολύ μεγάλη λογική σε αυτό. Περισσότερη λογική δεν μου έχει τύχει να ακούσω. Εγώ λέω ότι το λες σε άντι και να το ακούσεις στους οργανωμένους και σε αυτά. Λέω ότι στο σιγάρι που θα πάω εγώ να μπλεχτώ να με βρουν. Ναι, αυτή πλέξεις, αλλά αυτή είναι η δουλειά. Εγώ θα λέω, αν πρέπει να απομακρυνθούν και να βρουν υπαλλήλεις για αυτά τα θέματα. Δεν το λέω, δεν λέω όχι. Γιατί δεν μπορεί να μην θέλει και αστυνομία. Μπράβο, να μην θέλει. Πού σταματάει η αστυνομία να έχει επέμβαση, στο μέσα στο γήπεδο στην κερκίδα. Καλά, και εκεί αν τους πούνε ότι πρέπει να παρέμβουν, δεν πρέπει. Παρεμβαίνουν. Πως όλα τα γήπεδα το έχουν κάνει. Ναι. Απλά να αποφασίζουν εκεί λοιπόν. Αυτό εγώ έχω διαπιστώσει. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό να πω κάτι αν μου επιτρέπετε. Ναι. Έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα για το ότι γεγονός ότι είχε εξασφαλιστεί το γήπεδο. Ότι είχε εξασφαλιστεί το αγωνιστικό Δημήτρη Μελισσανίδη. Και αναφέρει ότι πλέον μπορεί με την επόμενη μέρα να αισθάνεται άνετος, να δουλεύει και την επόμενη μέρα διοικητικά. Ναι. Λέω σε βάθος χρόνου και στο μέλλον, επειδή και ο ίδιος έχει πει ότι δεν θα είναι ζάι ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Επειδή ψώνουν μηνύματα, τι γίνεται, γιατί τι ξέρεις, τι μαθαίνεις, δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκέφτεται ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, γίνονται διεργασίες για να αλλάξει το διοικητικό κομμάτι της ΑΕΚ. Καμία σχέση. Να αλλάξει το διοικητικό εννοείς, δηλαδή να πάει άλλος πρόεδρος. Να γίνει πώληση που λέμε. Πώς αλλάζει αυτό το πράγμα. Είναι πρόεδρος ο Αστανίδης τώρα. Νομίζω ναι. Ιδιοκτήτης ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Α. Και πρόεδρος ο Μελισσανίδης. Ο Μαρνανίδης, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Αλλά είναι ιδιοκτήτης του κλαμπ και τέτοιο ο Δημήτρης Μελισσανίδης και η οικογένεια γενικότερα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή σε συζητήσεις, για παράδειγμα, ή έχει βρει κάποιους επενδυτές αούα. Καμία σχέση. Εγώ λέω ότι ο επόμενος στόχος του Δημήτρη Μελισσανίδη, ο επόμενος, που μπορεί να είναι σε 6 μήνες αν εμφανιστεί κάποιος, αλλά και σε 5 χρόνια αν δεν εμφανιστεί, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ, ότι θα είναι πλέον μόνο αυτό, να εξασφαλίσει και την επόμενη μέρα. Τίποτα άλλο δεν του έχει μείνει. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη δουλειά του και το τι έχει προσφέρει στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Γιατί με τον Αλμέιδα εγώ κλειδώνω. Ο δεν θα ασχοληθεί, Δεν νομίζω, αλλά δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι πολύ υποθετικό το να το συζητήσω, Αντώνη. Ναι, ναι, γιατί λες αν εμφανιστεί κάποιος. Σε άμα δεν εμφανιστεί, χαίρομαι πολύ. Μα άμα δεν εμφανιστεί ούτως ή άλλως, δεν μπορεί αυτή να αλλάξει, έτσι δεν είναι. Θα το διαχειριστεί τότε σε αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Απλά λέω ότι το κείμενο αυτό αφορά αυτό, ότι και αυτό το πράγμα θα της το εξασφαλίσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης με πολύ καλό, θα το πω, timing, υπό την έννοια ότι δεν θα έχει το κεφάλι του να ασχολείται και με πράγματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό μόνο και τέτοια. Τα συγχαρητήρια μου, δημιούργησε θέμα γηπέδου. Μα λέω, δημιούργησε γήπεδο. Κοίτα, κλείδωσε και το αγωνιστικό, που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα με την κίνηση του Αλμέιδα.
Και εφόσον τα έχει εξασφαλίσει αυτά, μπορεί άνετα εννοώ να προχωρήσει αυτό. Δεν υπάρχει καμία διεργασία αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό το αντικείμενο για να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, και αυτό ξεκαθαρίζουμε αυτό, να δούμε για τον Πανετολικό, γιατί έχει ζητήματα η ΑΕΚ. Και σήμερα δεν προπονήθηκε ο Σιτιμπέ και ο Μουκουτί, σύμφωνα με την ενημέρωση. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε δηλαδή αλλαγές στο μάτσο με τον Πανετολικό. Σίγουρα στο δεξιάκρο της άμυνας θα επιστρέψει ο Ρότα. Σίγουρα ως παρτενέρ του Βίντα έχει ένα προβάδισμα ο Μίτογλου. Και περιμένουμε να δούμε αν θα επιλέξει να διατηρήσει το σχήμα με τους Γιόνσον Σιμάνσκι, να πάρει σειρά δηλαδή ο Πινέδα και δεξιά να κατευθεί ο Άμραμπατ ή να ξεκινήσει ο Πάολο Φερνάντες για παράδειγμα αυτή τη φορά. Αυτά είναι τα διλήμματα που έχει τα αγωνιστικά ο Ματίας Αλμέιδα. Συντυπέ μου κουντή είναι Ιωσή. Ορίστε. Ιωσή. Συντυπέ και μου κουντή. Όχι, καμία σχέση. Ένα χτύπημα στο πόδι έχει ο Μουκουντή. Ναι. Το κληρονόμησε από το μάτσο τον Παναθηναϊκό, το οποίο του έχει στερήσει τη δυνατότητα να κάνει δύο μέρες προπόνηση. Ναι. Και ο Σιντιμπέ ένα μυϊκό. Δεν το έχει γίνει πλάτη, αλλά ένα μυϊκό. Ναι, ένα μυϊκό. Όχι, ένα χτύπημα το άλλο μυϊκό. Ναι. Οπότε είναι δεδομένο, κοιτάξτε, επειδή δεν έχω προπονηθεί και σήμερα το λέω, στο μυαλό μου είναι δεδομένο ότι θα αντικατασταθούν αυτοί οι δύο, έτσι. Δεν θα προτιμηθεί, ας πούμε, να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν και να μπουν τελευταία στιγμή. Δεν υπάρχει και λόγος, έτσι υπάρχουν οι αντικαταστάτες. Τους εκπαίδευσε νομίζω την Κυριακή 4 η ώρα με τον Πανετολικό, έτσι πολύ ποδοσφαιρικό μάτς, σε ώρα εννοώ ποδοσφαιρική. Ναι, ναι. Ήδη έχουν μείνει λίγα εισιτήρια για να βρεθούν στο γήπεδο. Και περιμένουμε απλά να δούμε, ξαναλέω, το σχέδιο που θα έχει στο μυαλό του Ματίας Αλμέιδα. Γιατί το σκέφτεται πολύ, ξέρεις, μήπως επαναφέρει στον άξονα τον Πινέδα στο μάτσο του Πανετολικού να έχει ένα παίχτη που θα τρέχει την μπάλα περισσότερο, για παράδειγμα, και εκεί να αλλάξει μετά από τα αριστερά ένα παίχτη να ξεκινήσει τον Τζούμπερ, είτε να βάλει τον Πάολο Φερνάντες και να πάει δεξιά ο Άμραμπατ και να μην λιβάει Γκαρσία με τον Αραούχο, όπως έχουν. Θα το δούμε όμως στην διάρκεια αυτού και του Σαββάτου την προπόνηση, να το πω έτσι, για να δούμε τι θα κάνει ο coach. Έχει θερή μάτς τώρα, έτσι, δεν μπορεί να κάνει πολλά, διότι παίζει και την Τετάρτη, θυμίζω πάλι, με τον Βαρσεραϊκό, οπότε σίγουρα θα δίνει ανάσεις εκεί που μπορεί, όπως το έκανε με την Κυψιά, ας πούμε, που τους άλλαξε όλους, αλλά τώρα θα πει να παίξουν συνεχόμενα δύο μάτς, για παράδειγμα, με τον Ρώτα. Άρα εκεί θα φανεί αν θα μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης εκ των έσω για το παιχνίδι. Ναι, ρε παιδί μου, είτε να βάλει τζαβέλα, είτε θυμάσαι, στο μάτσο με τον Κυψιά για παράδειγμα, για δεύτερη φορά είδαμε τον Πινέδα να παίζει εξιμπάκ. Ναι. Κάτι που είχε γίνει στο Αγρίνιο, αν θυμάσαι. Ναι, ναι. Στον προηγούμενο ένα γύρο πριν, μια και παίζουμε την Κυριακή με τον Πανετολικό. Okay. Οπότε κάτι τέτοιο θα το ψάχνει να το βρίσκει και εκ των έσω και από την Β' ομάδα. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση και με τον Πανετολικό να δούμε πολλά παιδιά από την Β' να παίρνουν πάλι χρόνο συμμετοχή βασική. Ένα φίλο του Ραντόνια ρωτάει, υπάρχει πρέπει να τον δουν βασικό. Ένα φίλο. Μόνο ένα φίλο του Ραντόνια θα μπορούσε. Καταρχήν είχε ένα χτύπημα και βγήκε ένα σφίξιμο και βγήκε ο Ραντόνια στο μάτσο με την Κυψιά, οπότε δεν νομίζω να παίξει τώρα. Κοίτα, οδεύω προς τα Σπάτα γιατί έχει το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν παίζει τώρα με τη Β'. Ναι, και αυτό θέλω να δω γιατί δεν έχω ενδεκάδα στα χέρια μου. Θέλω να δω αν θα είναι στην ενδεκάδα. Σίγουρα φαίνεται πως θα είναι ο Ζήνη. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, να δούμε τον επιθετικό που παίξει η ΑΕΚ. Γιατί έχει συνοδεύεται πολύ καλά λόγια. Αγκολέζος. Ναι, ένα Αγκολέζος διεθνής. Είναι βασικό στην εθνική ομάδα της χώρας του. Την πρώτη εννοώ, έχει K19. Και είναι μια περίπτωση παίχτη που πολλοί λένε ότι μπορεί να δώσει να έχει και στην πρώτη ομάδα στο άμεσο μέλλον. Οπότε το δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Έγινε.